Ναι, πριν ακριβώς καθιερώθηκε η ώρα, δηλαδή πριν καμιά ώρα με πήραν τηλέφωνο, ότι θα βρίσκονται εδώ αύριο από τις 10.30 περίπου 11. Mm-hmm. Θα είναι εδώ και θα κάνει τα rapid test, τα μοριακά, δείχνει τέλος πάντων το κλιμάκιο που γνωρίζει καλύτερα τη δουλειά από εμάς. Μάλιστα. Θα έρθει λοιπόν εδώ στην περιοχή για να κάνει τα τεστ αυτά, όπως είπαμε, και οι χνηλατήσεις σε όλη εδώ την περιοχή, στους εργάτες γης από τις τρίτες χώρες, μια που έχει ξεσπάσει εκεί τα κρούσματα. Κύριε Βρυγιωνάκη, ωστόσο όμως, επειδή οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να ήρθαν σε επαφή και με Έλληνες εργάτες, δηλαδή να τους πήρε και ένας Έλληνας ιδιοκτήτης ενός χωραφιού, να τους πήρε, οπότε θα υπήρξε και κάποια συναλλαγή μεταξύ τους, κάποια επαφή ενδεχομένως, θα γίνουν τεστ και στους Έλληνες. Όσοι έχουμε πάρει, και έχουν κάποια αμφιβολία ή έχουν πάρει κάποια τηλέφωνα που δουλεύουν σε κάποιες υπηρεσίες και έχουν έρθει σε επαφές με αυτούς τους ανθρώπους και μου έχουν ζητήσει ότι αν μπορούμε και εμείς να κάνουμε προληπτικά, δηλαδή, και οι ίδιοι. Ναι, για να νιώθει και η ψυχολογία καλύτερη, αλλά και χτύπα ξύλο, μην έχει συμβεί κάτι και υπάρχει εκεί κρούσμα. Βεβαίως, γιατί έχουμε και τον Έλληνα που είχε έρθει και εκείνος επαφή μαζί τους και βρέθηκε και αυτός θετικός. Οπότε και στο οικογενειακό περιβάλλον ενδεχομένως θα πρέπει να γίνει αυτή η χνηλάτιση και σε όσους είχαν έρθει όλοι αυτοί σε επαφή μεταξύ τους. Όλοι έρθει και νομίζουν ότι έχουν κάποιο κίνδυνο. Καλό είναι να περάσουν να κάνουν και αυτοί κάποια. Να κάνει και αυτό το τεστ. Μάλιστα. Άρα λοιπόν μπορούν να έρθουν και σε συνεννόηση μαζί σας για να πούνε ότι ναι, και εγώ ήρθα σε επαφή, ανησυχώ, θέλω να το κάνω, να βεβαιωθώ. Να το ψυχολογικό, να μην το τραβάει. Mm-hmm. Μάλιστα. Να μην το κουβαλάει με λίγα λόγια. Όχι μόνο λοιπόν στους αλλοδαπούς, αλλά και όπου αλλού κρίνεται αναγκαίο πλαίσιο της εχνηλέτησης. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει σε επαφή και νομίζουν ότι χρειάζεται να κάνει αυτό το τεστ για να ησυχάσει, ας το πούμε έτσι, mm-hmm. και ψυχολογικά και σωματικά. Αλλά και αν υπάρχει κάποιο θετικό κρούσμα και βρεθεί, να προστατευτεί ακόμη περισσότερο ο άνθρωπος αυτός, να αποφύγει και τις επαφές με την ίδια την οικογένεια, να προστατευτεί και εκείνο. Να κυκλοφορεί πιο ελεύθερα και όχι κουμπωμένα. Mm-hmm. Σωστά. Τώρα η κοινότητα αυτή εκεί των αλλοδαπών είναι σε κατοίκον καραντίνα. Υπάρχει έλεγχος αν φεύγουν, αν κάποιοι θέλουν να... Το πρωί, μεσημέρι, βράδυ είναι εκεί και μεσημέρι είναι και η ελληνική αστυνομία και η δημοτική αστυνομία. Mm-hmm. Δεν μπορούν να κάθονται όλη μέρα εκεί βέβαια, καταλαβαίνετε, είναι άλλες υπηρεσίες, διοικούνται από αλλού, δεν διοικούνται από το Δήμο. Αυτοί κρίνουν πώς πρέπει να προστατεύσουν την περιοχή. Αν δηλαδή κάποιος προσπαθήσει να φύγει γιατί θέλει να πάει να δουλέψει, αν έχουμε τέτοιο περιστατικό, μας λέτε είναι η αστυνομία αρκετές ώρες εκεί την ημέρα, αλλά και το βράδυ. Και το βράδυ υπάρχουν και πληροφορίες. Εντάξει, το βράδυ δεν πάνε σε δουλειές, έτσι. Το βράδυ δεν πάνε σε δουλειές. Όσο από το πίσω γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι δουλειές είναι πρωινές. Mm-hmm. Δηλαδή το πρωί από τις 6.30-7. Στις 7 μέχρι 8-9 η ώρα πάνε στις δουλειές, έτσι. Μάλιστα. Και γυρίζουν πίσω το μεσημέρι. Λογικό είναι. Το βράδυ δεν πάνε στις δουλειές, μόνο αν πάνε σε κανένα φαρμακείο. Αλλά και αυτά έχουν περιοριστεί, γιατί όπως ξέρετε, τους έχουν πάει τροφή, φαρμακευτικά φάρμακα μας έχουν ζητήσει, ούτως ώστε να περιοριστούν δηλαδή μέσα σε αυτό το χώρο και να μην υπάρχει ανάγκη να βγουν προς τα έξω. Εύλογο νομίζω το ερώτημα, αν οι άνθρωποι αυτοί μένουν όλοι μαζί σε μια συγκεκριμένη περιοχή, ας πούμε, ή αν μένουν διάσπαρτα στα σπίτια. Το μεγαλύτερο πλειονότητα των ποσοστών μένουν σε τρία καταλήμματα, τα ευρύτερη περιοχή Κουτσουρά Μακρύ Γιαλού, τα οποία καταλήμματα ήταν πρώην ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, έτσι. Είναι δηλαδή ένας χώρος που είναι πολύ ελεγχόμενος. Μάλιστα. Τώρα βέβαια μεμονωμένα... Προελάχιστο ποσοστό που μένουν κάποιοι άλλοι σε άλλες οικίες που τους απασχολούν ήδη οι εργοδότες και τους έχουν παραχωρήσει οικία, σπίτι, τέλος πάντων οίκημα. Το λέω αυτό γιατί κάποιος μπορεί να δει ανθρώπους σε χωράφια και να πει μα τι έγινε, φύγαν από εκεί ενώ υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και δουλεύουν. Υπάρχουν άλλοι που μένουν πολύ απομακρυσμένα από το χώρο αυτό και όπως σας έχω πει τους έχουν δώσει, τους παρέχουν σπίτι, οικία και... Έτσι είχαμε τώρα, λογικά δεν υπάρχει κρούσματα, τη στιγμή που δεν κυκλοφορούν έξω, πάνε μόνο στο συγκεκριμένο εργοδότη. Τώρα αυτός ο εργοδότης, αν τις έχει πάνω στην καρόζα και πάει στις ελιές και τους βλέπουν οι άλλοι και λένε γιατί τους φέρνει αυτός,
καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται άλλη εντύπωση. Ψυχραιμία λοιπόν. Ψυχραιμία και ηρεμία χρειάζεται. Μα έτσι, έτσι. Σίγουρα είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση. Όχι πανικός. Και ελπίζουμε και αύριο πιστεύω όλα τα... Πιστεύω να τελειώσουν όλα καλά και να μπούμε στους κανονικούς ρυθμούς της δουλειάς, έτσι όπως αρμόζει μια κοινωνία. Εμφάνισε κάποιος άλλος συμπτώματα που να χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο? Προς το παρόν όχι, δεν έχει εμφανιστεί. Αύριο τώρα που θα έρθει ο Δίκη θα κάνει το κλιμάκιο, θα δούμε την κατάσταση ακριβώς πώς έχει. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πολύ κύριε Βρυγιωνάκη. Καλημέρα. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Γεια σας. Yeah.